Είναι σημαντικές. Δεν έχουμε φτάσει βέβαια στο κόκκινο, ευτυχώς. Ωστόσο, οι ρυθμοί φαίνονται κάπως πτωτικοί. Και γι' αυτό κάνουμε ως Σύλλογος Αιμοδοτών την έκκληση, ακριβώς γιατί στην αιμοδοσία πρέπει να κάνει κανείς, θα έλεγα, πρόληψη, να προσπαθήσουμε στην Κρήτη, όπως τα καταφέραμε όλη αυτή τη διετία στην πανδημία, να έχουμε και αυτό το καλοκαίρι μια σταθερή κατάσταση. Σίγουρα θα υπάρξουν ελλείψεις, αλλά τουλάχιστον να μην είναι δραματικές. Όπως καταλαβαίνει εύκολα κανείς, το καλοκαίρι και λόγω τώρα της αύξησης των περιστατικών COVID και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, υπάρχει μετακίνηση του πληθυσμού. Είναι από τη μια αναμενόμενο, από την άλλη όμως πρέπει να προσέλθουν οι αιμοδότες, όπως πάντα κάνουν στην Κρήτη, για να το φρενάρουμε. Κατά πόσο δηλαδή αυξάνονται οι ανάγκες αίμα καλοκαιρινή περίοδο, έτσι στατιστικά, κυρία Γεωργιανάκη? Νομίζω ότι πριν τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε μειώσεις 15-20% αδροί υπολογισμοί, γιατί αντιλαμβάνεστε σε κάθε τόπο, στο δικό μας ας πούμε λόγω του τουρισμού, τα πράγματα ήταν ακόμα περισσότερο. Αλλά με τον COVID στην υπόλοιπη Ελλάδα φτάσαμε μέχρι και 40-50% μείωση κάποια στιγμή. Στο δικό μας νησί τα πράγματα ήταν λίγο πιο ομαλά, με διακυμάνσεις, σε γενικές όμως γραμμές. Ξαναλέω ότι τα καταφέραμε, δεν είδαμε τραγικές μειώσεις και πιστεύω και αυτό το καλοκαίρι τα πράγματα δεν θα είναι τραγικά, αλλά αυτό ακριβώς οφείλεται σε μια διάθεση να είμαστε όλοι οι υπηρεσίες και θελοντικοί φορείς της επάλξης, ώστε να υπάρχει διαθέσιμο αίμα σε όλους. Οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές και για άλλη μια φορά απευθύνω έκκληση στους τακτικούς εθελοντές αιμοδότες. Θυμίζω, οι γυναίκες δίνουν στο τετράμινο, οι άνδρες μπορούν να προσφέρουν κάθε τρίμηνο, να προσέλθουν. Όπως προείπατε και εσείς, έχουμε αιμοδοσία την Τετάρτη αύριο στην Αλικαρνασσό, Σάββατα διπλές αιμοδοσίες κάθε Σάββατο στη Λότζια και την Πλατεία Ελευθερίας στα πρωινά. Οπότε υπάρχουν τώρα οι δομές, το κέντρο, δεν χρειάζεται κανείς να πάει στο νοσοκομείο για να μπορέσει να προσφέρει αυτό το πολύτιμο δώρο ζωής. Τώρα ξέρετε, μέσα από όλα αυτά τα οποία λέτε εσείς, εγώ κρατώ και μεταφράζω, κυρία Γεωργιανάκη, εκείνο που λέει ότι οι ανάγκες μας πάντα αυξημένες ή σε μόνιμη βάση, οι ισορροπίες πάντα λεπτές, COVID, τροχέα, τουρισμός, μετακίνηση, χρόνοι πάσχοντες, ογκολογικοί ασθενείς, ό,τι διαχειρίζεστε εσείς ως γιατροί στην καθημερινότητά σας. Αλλά από την άλλη, για να μην είμαστε στο κόκκινο, πόσο σημαντική είναι αυτή η προσφορά των ανθρώπων που έρχονται? Είναι ιδιαίτερα σημαντική και είναι πραγματικά συγκινητική, παρόλο που ασχολούμαστε τόσα πολλά χρόνια, η συγκίνηση δεν λείπει από καμία αιμοδοσία, γιατί ακριβώς βλέπει κανείς νέα παιδιά, φοιτητές, ανθρώπους πιο μεγάλης ηλικίας. Είναι ένας καμβάς, πραγματικά πολύ εύστοχα περιγράψατε όλη αυτή την εξίσωση, αλλά ο παράγοντας εκείνος που κάνει αυτή την εξίσωση να είναι επιτυχημένη είναι ακριβώς ο συναισθηματικός κόσμος των εθελοντών αιμοδοτών και αιμοδοτριών που παίρνουν αυτή την απόφαση παρά τις συνθήκες που είναι δύσκολες για όλους, παρά την πανδημία, τις αυξημένες θερμοκρασίες, ότι τέλος πάντων στην καθημερινότητα μας κάνει όλους να είμαστε αγχωμένοι και βιαστικοί, να βρίσκουν αυτό το χρόνο, το μισάωρο, για να έρχονται να δίνουν αίμα πριν φύγουν για τις διακοπές τους, πριν ταξιδέψουν για το χώρο που μένουν μόνιμα οι φοιτητές, και να δώσουν λίγο αίμα για όλους αυτούς τους άγνωστους πάσχοντες που είναι αυτή τη στιγμή σε ένα νοσοκομείο. Και ξέρετε, ο μεγάλος συμβολισμός της αιμοδοσίας για μένα είναι η ελπίδα που δίνει κανείς. Αν ρωτήσεις αυτή τη στιγμή τους εθελοντές αιμοδότες αν δίνανε αίμα, ξέροντας ακόμα και ότι ο άνθρωπος που θα το λάβει μπορεί να χάσει τη μάχη με τη ζωή, είμαι σίγουρη ότι θα λέγανε ναι, θα το προσφέρω. Είναι αυτός ο βαθύς συμβολισμός, το σοβαρό μήνυμα αλληλεγγύης, ελπίδας, που κάνει και τους ίδιους αιμοδότες να νιώθουν πραγματικά πολύ όμορφα για αυτό που προσφέρουν. Αυτό νομίζω θα ήθελα να είναι το δικό μου μήνυμα, ότι μέσα από αυτή την προσφορά αποτελεί ο αιμοδότης ένα φωτεινό παράδειγμα μέσα σε όλο αυτό το μαύρο, όπως
πολύ, πολύ έτσι γλαφυρά το περιγράφατε και πριν ξεκινήσουμε τη συνομιλία μας.